Τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το flyover, όταν στην ομιλία του ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος χρησιμοποίησε μια φράση περί παλαιοχριστιανισμού και στη Θεσσαλονίκη, εκτός από την Κορινθία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των κατοίκων που αντιδρούν στο flyover και οι οποίοι βρέθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα του δικηγόρου Αλέξανδρου Αδαμίδη, ο οποίος εκπροσώπησε τους κατοίκους από τα Κωνσταντινουπολίτικα. Εκπλήσωμαι όμως. Και θα το πω και ας ακουστεί όπως θέλει ο καθένας, αλλά εκπλήσωμαι όταν ανακαλύπτω ότι ο παλαιοχριστιανισμός δεν κατοικεί μόνο στη Σασπήλαια της Κορίνθου. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λυπάμαι όταν διαπιστώνω ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις γίνονται σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη. Και επιτρέψτε μου να πω το εξής. Παρακαλώ. Κάντε μου. Κάντε μου. Εσείς. Κάντε μου. Εσείς. Κάντε μου. Εσείς, κάντε μου. Δικηγόρα, γιατί, λοιπόν. Γιατί θίγεστε εσείς, προσωπικά. Εσείς πείτε μου, λοιπόν ως δικηγόρος, το γιατί, λόγο της μήνυσης. Λοιπόν. Γιατί αισθάνεται. Κάντε μήνυση, μαμά, θέλετε να μου κάνετε μήνυση, κάντε μου μήνυση, ότι είπα κάτι που δεν το καταλάβατε. Πείτε μου ποιο ποινικό αδίκημα είναι αυτό. Λοιπόν, αλλά αφήστε κύριε, κάτσε κάτω. Κύριε Αδαμίδη, σας παρακαλώ, δεν είναι δικαστήριο εδώ. Σας παρακαλώ. Είμαστε μια ανοιχτή συνέλευση πολιτών. Αλλού. Λοιπόν. Όχι, δεν σας προσέβαλε προσωπικά με κανένα τρόπο. Έκανε μια αναφορά γενική. Επιτρέψτε μου λοιπόν. Προσωπικά. Επιτρέψτε μου η επόμενη αναφορά. Αναφέρθηκε στον κύριο Αδαμίδη. Επιτρέψτε μου η επόμενη. Εσείς γιατί αντιδράτε. Εσείς γιατί μοιάζεστε, κύριε. Γιατί μοιάζεστε, αναφέρθηκα εγώ σας. Δεν ξέρω καν πώς λέγεστε. Γιατί μοιάζεστε, θα μου πείτε. Αλλά πάμε παρακάτω. Γιατί μοιάζεστε. Μπορεί να μην εννοούσα τους ομιλητές, είπα εγώ για κάτι. Ούτε ομιλητές. Λοιπόν, από εσύ δεν ακούστηκα μόνο από ομιλητές, ακούστηκα και από γύρω. Αλλά πάστε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αφήστε ακούστε, να συνεχίσουμε τις συζητήσεις. Ακούστε, γιατί θα πάρει κάτι άλλο. Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στη δεύτερη διαπίστωση. Η δεύτερη διαπίστωση που κάνω είναι ότι είχαμε μια πόλη που λειτουργούσε ρολόι και ξαφνικά ήρθε ένα έργο και τα έκανε όλα άνω κάτω. Είχαμε μια πόλη όπου όλα λειτουργούσαν καλά. Και ξαφνικά βρέθηκε ένα έργο που τα έκανε θάλασσα όλα. Και έκανε την πόλη άνω κάτω. Μα για το όνομα Θεού, ήταν καλός ή κακός ο περιφερειακός? Ήταν κακοσχεδιασμένος και λειτουργούσε άσχημα ή ήταν καλοσχεδιασμένος και όλα λειτουργούσαν στην πόλη καλά? Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Υφυπουργός ήρθε σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελή Φιλιππίδη για τα σημεία φορτοεκφόρτωσης του κέντρου της πόλης. Αυτή τη στιγμή, πρώτον, η αγορά. Όχι, δεν σα καλέσω καθόλου κατηδίαν. Κατηδίαν δεν συζητάμε. Λοιπόν, συζητάμε δημόσια. Η αγορά. Αυτό που αποκαλείται αγορά. Αυτό που αποκαλείται αγορά, ναι, είναι μια εικόνα που έρχεται από το 60. Αγορά σε μια πόλη δεν είναι μόνο το κέντρο της. Μιλάτε για το κέντρο, που προφανώς δεν έχει 8.500 καταστήματα. Έχετε δει καμιά πόλη χωρίς αγορά? Γιατί αγορά έχει και ο Εύωσμος, αγορά έχει και η Καλαμαριά. Δεν είναι μόνο το κέντρο. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα χαρακτηριστικό βέβαια, το ανακλυφό της, το οποίο απαντήσει. Είναι πολύ συγκεκριμένο και λίγο πολύ έχει ένα κέντρο το οποίο είναι ισχυρό και σημαντικό. Αλλά τι εννοείται? Εννοείται δηλαδή ότι θα έπρεπε η τροχιά να μην είναι εκεί, να μην διώκνει τα αυτοκίνητα? Επειδή πάρκαραν δηλαδή όλοι, άφηναν με τα αλάνι το αυτοκίνητο και έλεγαν πάω να ψωνίσω, θα πεταχτώ 5 λεπτά. Αυτό έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο. Το μόνο το οποίο εφαρμόζεται και προφανώς δεν αρέσει είναι ότι εφαρμόζεται ο νόμος. Αλλά ξαφνικά όλοι διαπιστώνουμε ότι η Σιμίνσκι κυκλοφορεί. Η Βασιλή Σόλγα κυκλοφορεί. Και έρχονται αυτές οι λωρίδες προσφορά της κυκλοφορίας να. Σε μεγάλο βαθμό να ισοσταθμίσει τη ζήτηση. Λίγο αργότερα, αντιδράσεις προκάλεσε η ομιλία του, με τους κατοίκους να τον καλούν να σταματήσει να είναι προσβλητικός απέναντί τους. Τελικά, μετά την παρέμβαση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρου Βούγια, η ομιλία του κυρίου Ταχιάου συνεχίστηκε.